Καλησπέρα σε όλους τους αγκτζίδες και φίλους του γηπέδου. Παρασκευή σήμερα και έχουμε την μεγάλη σκυροδέτηση αυτής της πλάγας της κάλυψης που θα είναι, ουσιαστικά θα δημιουργήσει μια τεράστια πλατεία μπροστά από το κτίριο των μουσείων. Είναι μεσημέρι, έχουν έρθει δύο πρέσες. Έχουν ρίξει ήδη αρκετό, έχουν ξεκινήσει από το πρωί. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ πέρα 12.30 ώρα περίπου και έχουν ρίξει αρκετό όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν προλάβω να τραβήξω όλο το γήπεδο τώρα το μεσημέρι, θα έρθω και το απόγευμα. Ίσως το βίντεο θα ανέβει λίγο στο βραδάκι. Να πούμε στο κτίριο των μουσείων έχουν ξεκινήσει τα σωματίσματα εξωτερικά, σαν δεύτερο χέρι είναι αυτό. Βλέπω εργάτες με μεγάλα μαδέρια να απλώνουν, να αισιώνουν, να το πω έτσι, το πετό, αυτό το σοβάρ που πετάνε πάνω στον τοίχο. Τώρα ήρθε μια μπετονιέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε να ρέει το μπετόν. Μιλάμε για πολλούς τόνους. Να θυμίσω ότι έχει μείνει άλλο ένα κομμάτι για την κάλυψη, είναι ακριβώς πίσω από τους δύο εργάτες, ανάμεσα στους εργάτες και στο εξωτερικό τοιχείο που φαίνεται αριστερά της οθόνης. Είναι αυτό και το μικρό κομμάτι που θα κατασκευαστεί τον επόμενο καιρό και ουσιαστικά ολοκληρώνονται οι εργασίες της υπογειοποίησης όσον αφορά την κάλυψη από αυτήν την πλευρά, από την συνοδό φωκών. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου. Και από μια άλλη όψη η σκυροδέτηση. Εδώ θα δείτε και τους εργάτες που δουλεύουν στα σοβατίσματα πάνω στο κτίριο, ψηλά. Είναι πάνω από τα ψευδοπαράθυρα. Λοιπόν, απογευματινή βόλτα, έτρεχα όλη μέρα σήμερα και βλέπετε πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 6 το απόγευμα, που σημαίνει ότι έχουν περίπου 2 με 3 ώρες ακόμα
δουλειά, υποθέτω. Ακόμα ρέει το μπετόν. Έχει ολοκληρωθεί περίπου το η μισή κάλυψη. Ίσως και λίγο παραπάνω, όχι μισή, μισή. Έχει μείνει η μέσα πλευρά, η πλευρά του γηπέδου όπως βλέπετε, τα σίδερα. Ενώ τελειώνει το αυτό το κομμάτι. Παιδιά, να σας πω ότι ίσως αραιώσουν λίγο τα βιντεάκια τον επόμενο καιρό, τα μεσοεβδομαδιαία, γιατί είμαι σε αναζήτηση εργασίας και στη στεριά, γιατί στη θάλασσα που είναι και το επάγγελμά μου δύσκολα βρίσκω αυτή τη στιγμή. Είναι μόλι αυτή την, με την πανδημία και τις δυσκολίες στα ταξίδια, είναι σε ένα πολύ δύσκολο κόσμο οι εταιρείες, οπότε θα δείξει. Θα το καταλάβετε κιόλας. Αλλά όσο μπορώ, όποτε μπορώ, θα έρχομαι να σας δείχνω και πλάνα. Λοιπόν, έχουμε έρθει λίγο δυτικά, απόγευμα βέβαια δεν έχουμε εργασίες, έχουν σχολάσει οι μάστορες. Αυτό το κομμάτι έχει βαφτεί, τουλάχιστον το πρώτο χέρι. Βλέπετε πάνω-πάνω είναι άσπρο, ενώ πιο κάτω έχει το ίδιο χρώμα με όπως το υπόλοιπο κτίριο. Ενώ αυτό το κομμάτι δεν έχει βαφτεί, έχει στοκαριστεί όμως, δεν ξέρω στο ποιο χέρι είναι στο δεύτερο, ίσως, ναι μάλλον. Και σιγά σιγά θα... ίσως στο καριστεί άλλη μια φορά, να σταρωθεί και να βαφτεί. Και εδώ έχουν ολοκληρωθεί. Βασικά, λογικά θα περάσω κι άλλο ένα χέρι. Οπότε, αυτά, προχωράμε. Βρισκόμαστε βορειοανατολικά. Έχουν τοποθετηθεί και άλλες βάσεις για τα Edelbomb. Δεν νομίζω να προλάβουν αύριο να τοποθετήσουν και τις άλλες 4-5 περίπου είναι εκεί, οπότε από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει το ντύσιμο για αυτό το κομματιό και λογικά θα προχωρήσουν και στην ανατολική πλευρά. Εδώ στην ανατολική πλευρά, στην υπογειοποίηση, όπως είπα, απόγευμα είναι, δεν κάνουν ακόμα εργασίες. Έχουν σπάσει κάποιους πασαλοπήξεις. Από ό,τι είδα, έχουν τοποθετήσει μερικά σίδερα σε αυτό το κομμάτι. Μάλλον έχουν ξεκινήσει τα σιδερώματα. Σιγά σιγά θα κάνουν το τυχείο αυτό εδώ. Δεν ξέρω από τη δικιά μου πλευρά τι έχουν κάνει. Από την πλευρά που είμαι εγώ δεν μπορώ να το δω. Και οπότε ήδη ξεκίνησαν τα σιδερώματα, εφόσον ολοκληρώθηκαν από την άλλη πλευρά, από την Φωκόν, ξεκίνησαν εδώ. Εδώ ανατολικά να πω ότι κάνουν κάποιες εργασίες το πρωί, δεν τις τράβηξα, βασικά μου τα είπανε, δεν ήρθα από εδώ. Αυτά, να πω ότι οι εργασίες στο Άλσος έχουν ξεκινήσει μετά από τις αποφάσεις του ΔΣ του Δήμου.
Όχι τόσο στο γήπεδο κοντά. Αυτές οι εργασίες έχουν ξεκινήσει κοντά στο Φιλοζωικό, για όσους ξέρουν. Και προχωράνε, σιγά σιγά θα προχωρήσουν προς τα κάτω. Προς το γήπεδο δηλαδή. Αυτά λοιπόν. Παίρνουμε όλη κάρτα φιλάθλου. Και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Λογικά από Δευτέρα πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο και μόνο ΑΕΚ.